Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του πρωταθλητισμού, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Master League. Για τα τελευταία τρία παιχνίδια που συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Brokers και Coplay. Coplay έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους, έχουν νέα στη διάθεσή τους Brokers, αν οι πληροφορίες των ματιών είναι σωστές. Θέλουμε να κάνουμε γρήγορα γεμάτες στη δεύτερη κατοχή για τους Μόντς Λάγκος. Βασικό σου για τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερο από τη γωνία, μια άθρωση της τεχνικής της φυσικό rebound από τον ίδιο αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι καθώς και τους Brokers, καθώς οι διαδικασίες δεν χάσουν, έχουν καθοκυρώσει την τέταρτη θέση στον δεύτερο όμιλο. Σε περίπτωση που κερδίσουν οι κουμπλέ θα πάνε στην πέμπτη, θα μας χάσουν να είναι στην έκτη και θα αντιμετωπίσουν είτε τους 86ers είτε τους MMP αντίστοιχα. Αντίστοιχα σε αυτή τη νίκη της Φίτας, ωραίο πάση James θα κερδίσει το φάουλ σαν όπλο από τον Μαχάκη, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι πριν από το παιχνίδι. Αυτό το φάουλ λοιπόν στο παιχνίδι είναι για δύο βολές. Ταμπέ Ρόπουλος τελέσει. Αυτό είναι το πρώτη βολή στο Ρόπουλος. Έχει και στη δεύτερη 2-0. Ανοίγει το σκορ για τους Brokers. Πάμε στο πρώτο πόλου παιχνιδιού. Ο οποίος ένας εκ των frontman της ομάδας του Play. Και θα δώσει ένα screen. Δεν εκτελέσει το αυτό. Βάζει η καλά μας το game. Για να βγάλει μια ωραία πάσα από οποίας θα πάρει δύο χρόνο. Έστειρε για τα λαβέν. Κατάφερε για να κάνει και ένα φάουλ, δεν έγινε φάουλ. Λάθος. Πήρε από το Μοσχάκι, τον ξαναδώσει. Όχι, ο Βάρης είναι πέρα και έκλεψε. Είπαν τη φλέξη. Λάθος το λάθος όμως. Μην κύριε σε έκλεψε. Πάει μόνος του μέχρι μέσα να κερδίσει το φάουλ. Δύο φορές από τα λεπτά. Δεν ξέρω δυναμικά μπαίνουν στις φάσεις. Έχουν κάνει ήδη δύο φάουλ οι κουμπλέ. Θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερα καλό κουμάντο, καλό management και σε αυτό το κομμάτι το foul του τομέα, καθώς είχαμε μόλις 6 παίκτες στη διάθεση του, το επαναλαμβάνουμε. Πολύ της υγείας στο Βασίλειο του Μαντζουλίδη College, από το οποίο σας καλησπέριζουμε αυτό τον πρώτο πολύ θελητή της, παρέμβαση στο χρόνο του. Έστω από τη δεύτερη μία στις 2-3-0. Αμπιάστο. Οργανώνει και την επίθεση και το σύστημα. Θα πάρει ένα σκέμπ του FIFA. Έχει μια εκτέλεση που δεν πήρε το τρίποντο του Σαφάκη. Το πάλι ο οποίο δεν πήρε λάθο πάσα και πήραν δύο συμπαίκτε του. 2-1-2-2 στο άμεσο zoom. Πάει μέχρι μέσα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κάθε σύνορο που δεν πήρε το τρίποντο. 5-0. Ξέρουμε ακόμα του πρώτου πόντου στο παιχνίδι κομπλέ. Του οποίου έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία το παιχνίδι. Ο Σαφάκη πάει στη γωνία που πήρε. Μια πάσα που συγκρατήσει. Γίνοντας θα γυρίσει, πάρει τη συγκρατή. 4 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα από δύο παίκτες. Πολύ μπροστά, δεν πήρε το φάουλ. Βγάζει το rebound, θα βγάλει μακρινή πάσα μέχρι Βάνης. Βάνης απορρόφησε τη δύναμη, θα κερδίσει. Είναι ακόμα φάουλ στον Παπία αυτή τη φορά. Τρίτο φάουλ. Κάτι 35. Τρία φάουλ από σκουμπλέ ήδη. Άσχος την πρώτη δεσκευάνη, θα μετρήσουμε ότι στο 9-8 βρίσκονται οι Brokers και στο 8-9 αντίστοιχα η κομπλέ. Άσχος δεύτερη για 2-5, ο Παπίας στο rebound, 5-0 παραμένει. Παλάς. Παπίας σουτ για 3 μαρκαρισμένο χωρίς screen, εύστοχος. 5-3. Πρώτη πόντι στο παιχνίδι για τους κομπλέ μετά από 2,5 πλάσια στα βρισκά λεπτά. Παιχνιβάνης δεν θα καταφέρει να την κρατήσει την μπάλα. Και το κουτήματα από τον Κιχίδη, λέει κάτι. Παιχνιβάνης όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικό, η αλήθεια είναι παπίας. Εκτελείται η point guard και για αυτή την επίθεση θα πάρει ένα screen. Λόγω του πάνω του υπάρχει μια σπάση μέσα στην ρεκέτα λεπτάς. Μέσα είναι έστοχος. Πρόσεξε και αυτό που είδαμε πως και πάνω του 5-5.
4 στην αρχή, 0-5 δεύτερη ακολουθεί. Ακόμα στην αρχή που προσεγγίμαστε. Κάκης. Κάκης. Ευχαριστώ χώρο που δεν εκτέλεσε ένα jump shoot έσπαθο. Το Μακόπουλο. Στα 5. Πες λίγο ρυθμός του παιχνιδιού. Ξεκίνησαν λισαλέα και οι δύο μάτες νομίζω είναι κατάλληλο το... Η λέξη. Με βράση. Ο Παλάσσος για 3 χωρίς το... Είναι άνθρωπος να πείτε από διπλή αναπήδηση. Μάχη το rebound από το παιχνιδιό σου τελικά. Ο Βλάχος. Σκάκης. Έτσι πίσω. Σε επίδυση για την πρώτη τώρα. Σκάκης μέχρι μέσα. Στέκεται στον αέρα. Είναι άνθρωπος. Βλάχος το επιθετικό rebound. Βλέπετε μέσα στον Ζαρόπουλο σου για 3 αυτός. Ο οποίος άρχισε να πάει μετά την μπάλα. Μπήκε και βγήκε αλευράς. Θα ρίξει το αμυντικό. Χαλάς. Δεν θα κατεβάσει από την επίθεση. Η οποία ζήτησε και πήρε στην κορυφή στα 15. Σου για 3 είναι άσχημη αυτή τη φορά. Ελεύθερη αυτή τη φορά επίσης. Επιβάλλει στο δεύτερο ήτερικα. Έτσι μια πάση στην κίνηση του Βλάχου. Δείτε ότι θα πάρει τώρα. Θα εκτελέσει, αλλά είναι άσχημη αυτή τη φορά. Μάχη για το rebound. Μια ακόμα φορά που πια εκδοθεί την μπάλα στον Τεφαλά. Καλά, σύρε με αυτόν τον κάποιο παίκτη του αλευρά. Πια. Πάει μέχρι μέσα, φάουλ, χαμηλά. Διορθεί. Το Μαροπίδη, η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Κλάρος περνάει στη θέση του Ζωγραφάκη. Στάκη την μπάλα θα την πάρει από την Ευαραφορά, θα γυρίσει. Θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Πράγμα που σημαίνει και να φέρθει εδώ στην Μαρκέ, θα εκτελέσει δύο βολές. Που πήρε την μπάλα. Έφερε το 8. Δραστηριοποιείται μέσα στην επίπεδη ρακέτα. Έτσι από την πρώτη βολή. Τα 6 διαφορά πέφτει στον πόντο. Θύμισε το κακό αστείο, δεν ξέρουν πέρα. Με το μάτς που χρήσει στον πόντο. Έστοχος και στη δεύτερη βολή. 7-7. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία. 5 και 20 για τη λήξη της πρώτης. Πολύ ενδιαφέρουσα του περίοδου. Σταρόπουλος. Συνεχίζει deflection από τον κεφαλάκι. Πάνω θα πάει όμως μέσα στη ρακέτα μας. Κάτι. Σε 10 δευτερόλεπτα. Μέσα ανάψα από 2. Βλάχος έβγαλε μια πάση. Σουτζιά 3 στην ρινκίδα. Από εκεί που αστόχησε προηγουμένως την άνθρωπο τώρα. Μάχη για το ριμπάνω. Συγκρατήσε την ρινκίδα. Παραλίγο να κάνει μπροσπίση. Ήταν μισό βηματάκι. Μπροστά από το κέντρο. Κάκης. Έτσι πάσα Βλάχος. Πήγε να κρατήσει. Μια πάσα. Αλλά δεν τα κατάφερε ο Ζερόπλος στην άλλη γωνία. Είναι μέχρι μέσα φούς. Φούς. Τάσο. Μαζί ο φάς. Νικίδη. Βλάχος δεν πάει απέναντι στον κλάρο. Θα εκτελέσει την Νικίδη. Το έχει πάρει προσωπικά. Είναι άσχημος όμως. Με βλάχο rebound. Χαλάζει. Καλά θα πάρει ένα σκέρ τον Ολευρά. Ένα ακόμα θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Είναι άσχημο στο ρόμπλο και πάνω στο αλόκι. Η έγκαιρα Βλάχος στο rebound και μπαλά. Βεραστικό. Αναχέτησε ο κεφαλάς. Την επερχόμενη επίθεση και τον ενδεχόμενο επερχόμενο εφηβιασμό. Οκ, okay, συμβαίνουν αυτά. Μάλιστα χωρίς να κάνει φάουλ. 2-1. Συσκευαστή γραμματόρου. Δεν ξέρω τι λέω πλέον. Το κλειβάνι παρόλα αυτά, βλάχος στη γωνία. Πολύ κοντά στο να πατήσει την baseline. Σκάκι. Κλειβάνι σε καυτή πάσα, ωραίο passing game. Βλάχος θα γυρίσει. Θα πετρίψει το καλάθι. Θα πετρίψει το δύο τελές. Στο 4 δεύτερο. Δεύτερο φάουλ του Ζούτα στο παιχνίδι. Άσχομαι στην πρώτη δύο Βλάχος. 7-7 παραμένει. 2-4 πλέον ταυματικά. Δεν έχουν ακόμα να δώσουν οι κομπλέ. Αυτό στη δεύτερη. Κλάρος που πάρει το rebound. Παλάζει. Παλάζει μόνο στη μέχρι μέσα. Ένα ακόμα φάουλ. Για δύο ακόμα βολές. Θα πέσει περίπου το μουσχάκι. 2-4. 2 και για αυτόν. Από την πρώτη. Από την δεύτερη μέχρι τις δύο.
Θα ήθελε 4 βολές αντίστοιχα, 12 βολές σε 6 λεπτά παιχνιδιού και κάτι. Για 3 λεπτά είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά δεν κατάφερε να πάρει το αμυντικό rebound ο Παλάς. Τώρα πως έχει πίσει αν δεν κάνω λάθος. Όλα καλά. Τέλος του Μουρουγκλάρα. Δεν έχει δοθεί κάποιο φάουλ, θα δοθεί παραμένει για το σμόβ. Ναι, ένα ακόμα φάουλ να δώσουμε. Στην Τιχίδη. Την Τιχίδη θα έχει μέσα. Jump shoot, άστοχος. Που θα βάλει με τη μία στην Τιχίδη. Στην Τιχίδη, τρεις μάχνουν από τη γωνία. Στην Τιχίδη, ένα ακόμα rebound, επιθυντικό. Τη μία έδωσε την μπάλα στη γωνία προηγουμένως. Για τρεις, αρόπλος, άστοχος. Κάνω στο rebound. Σοφίας. Καλάς, μετά από μια προσπίση πάει μέχρι μέσα πέρας ανάμεσα από δύο παίκτες. Μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Θύμισε την πάσα στον Αλευρά, ο οποίος με τα μπλό είναι άνθρωπος. Ένας ακόμα εμπνιασμός, ένας τρέχει στην πρώτη και την βάλει στην κρατή ο Τιμικίδης. Να το δώσει ένα screen. Θα πάρει τώρα την μπάλα στο 15 πρώτο. Στην κίνηση αποφασιστικά μια τρίπλα. Στον Αρόπλος άνθρωπος. Λάρος. Στον Ιμπάν Σοφίας. Βάγει το coach του coach. Στέκεται, είναι εύστοχος. Τιμικίδης. Λάχος. Κάτσε ένα jump shot. Κόπηκε από πίσω από το κεφαλά χωρίς foul. Πάσε τον έρευνα, δώσε πάσα από το δικό rebound. Δεν είχε ανανεωθεί ο Κροσβίλης. Για 3. Τι δεύτερο τελικά. Τιμικίδης δικαιώθηκε. Νομίζω το άξιζε. Με την πασχετική μοίρα έκανε και μια συμπίκη. Νομίζω δεν του πήρε η κάμερα. Σαν να λέει τέλους. 10 ώρα λοιπόν, μία ακόμα ισορροπία έπειτα από το 7-7 στο 10-10 παπία σου για 3 πίσω από το screen, έμστοχος και αυτός! Από το screen πίσω από το σκούφα. 10-13. Ευάνης. Ρόλος πόιντ καρ, στο από 2, διζήτησε πάντως και πήρε κλάβει την μπάλα 2-1-2-2 στο άμεσο σκούφα. Παπίας, και σπάσε το κεφαλάς μέχρι μέσα είναι άστοχος από την κόρη πάνω του πλάχου. Χάκης, μόνος του μέχρι μέσα και πάλι στον αέρα, η απόφαση είναι άστοχος, Κλάρος. Δεν σου πλέον εκτότερη θέση, ψηλότερος από τον Χάκη, δεν θα βασίλει το αμυντικό rebound, ένα ακόμα. Γιούχας. Παπίας. Παλάς, έχει οργανωθεί η άμυνα. Εμπρόκερς, Παπίας ένα jump shoot, είναι άστοχος, το Τιβάνης. Γυρίζει το Σοβοβέας προηγουμένως, το Τιβάνης. Να τρέχει ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους για να κερδίσει το φάουλ. Και το κατάφερε από τον Κλάρο. Δύο βολές. Συλλαδοφόρ, καλές είχα μιλάμε ήταν πάλι. Καθώς έχουν συμπληρωθεί τα αμυντικά φαουλ, ήταν για δύο βολές. Ο Γραφάκης περνάει μέσα στο παρκέ. Αλλάζοντας τον Λευρά, ο οποίος πάει για πρώτη φορά στον πάγκο. Δεν έχουν κάνει ακόμα αλλαγή. Φάουλ πήγα να πω. Αλλαγή οι Brokers. Συνεχίζουν με τους ίδιους 5. Έτσι από 8-40. Όλη τη στιγμή από το γήπεδο έγινε λίγο ASMR. Φάση μας 11-13, έστω στην πρώτη βουλή από την Πάνης. Από τη δεύτερη, Λάρος θα πάρει τη μάχη, όχι! Συνεχίζει τον υπέρα. Ήταν από μια συρτή μάχη με τον Κλάρο. Πήρε την κατοχή. Βλέπετε από παρέμβαση περνάει εκτός και είναι για τους μοβ. Τιμικίδης. Ναι. Πάνω φράβος Χάκης, για 3. Άστοχος, λάχος πήγε το εξωτικό rebound, πήγε και ο Τιμικίδης δεν το κατάφερε. Ο Βίας. Ο Βίας ζήτησε και πήρε την κίνηση, ο Ζωγραφάκης πάει να jump shoot, είναι άστοχος παραλίγο να κολλήσει μπάλα. Και θα φάνει και στο γαλλό, λάχος. Σαν ζώνη άμυνα στο κομπλέσιο για 3 του Τιμικίδης. Είναι ιδιαίτερα δραστήριος από τη γραμμή των 6.75 και δικαιώνεται και αυτή τη φορά 14-13. Παραμείνει παραπονεμένο εντός εισαγωγικών το Διστάκη. Οπ! Πολύ καλά. Σοβίας. Έτσι με το πίδωμα. Στερνίδη. Ένα ακόμα κλέψι από Βλάχος. Γίνηση Τιμικίδη. Παραπάνω στον Βλάχο για την φάση για τον τρόπο που εκτελέστηκε ο συνδυασμός Παπίας. Πάει ανάμεσα από δύο παίκτες και πάλι είναι έκτοχος!
15 δευτερόλεπτα την βόση του Ρεκτάρα στο Μιντάξο και εμείς που φοράμε με τις ζωές μας όλα στην πρόκειται στο Μιντάξο, όλα αυτό έγιναν 9 τώρα. Το Λιβάνης, λάχος. Για τρεις αποφασίσεις. Κάινε έστω ο Κοσμάραπουλος. Buzzer beater. Πρώτης περίοδου 17-15 επιτρύποντας το πολύ σε χρονικά σημεία κλειδιά. Σε κλειδώσει το επιθετικό παιχνίδι των δύο ομάδων. 17-15 επιστρέφουμε στο πολύ λίγο μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο τότε μας δηλητικό έδωσε σκόρνη στο 17-15 πριν από Buzzer beater. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδο στην πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά το θέαμα αναμέτρηση και περισσότερο για τους κομπλέ οι οποίοι θα πάνε στην θέση 5 του δεύτερου ομίλου και αν μαχάσουν πάνε στην θέση 6 και αντιμετωπίζουν τους 86ers ή τους MNP αντίστοιχα. Ένα jump shoot έστωχο όταν λεπτά στην πρώτη επίθεση 17 όλα έχουν 9 πρόσωπα στην σύνθεση των MOB. Ο Φίλης Κωνσταντινίδης Ζαμπάνης, Τίνος Μανώλης, 4 από τους 5 ανακατεύουν την τράπουλα την παστιωτική του MOB. Δεν είχαν κάνει αλλαγή στο πρώτο δεκάλεπτο, τους έκαναν όλες μαζεμένες και να μπορούν να πάει μέχρι μέσα τα χείλα ακόμη και από τον Κλάρο. Κωνσταντινίδης Απίας να σκεφτεί από τον Κλάρο, έχουν πάει δύο παίκτες πάνω στους άλλους με ένα σπουλιά. Λεβράζει Μαφίας. Τα 10 δευτερόλεπτα περνήσει πάει πολύ γρήγορα πάνω τους side step για δύο είναι άστοχο. Ζαμπάνης μετά από όσους τους μπάλους θα ξαναδώσει τον Ζιβάνη ο οποίος πάει μέχρι μέσα coast to coast. Ουσιακή προσπάθεια δείξε τρομακτικά ψηλά είναι 19. Επιμένως καθοσκέπησε το φαουλ, εκμέτσε μάλλον το φαουλ. Καλύτερο ρήμα. Από τον Ολευρά. Με δύο ακόμα βολές. Στην πρώτη βολή είπε όχι χαρακτηριστικά πριν αυτή η αγωμπή. Πάνη. Κόρη Μπάουντ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για να παίρνει τον δύο φάρ. Βάζοντας πλάτη σε αυτόν, είναι έστοχος 19-17. Παλάς. Ένας φίλος μας ετοιμάζεται να φύγει από το παρτέ. Στο γυφνό όμορφη μας βαρέα, δεν πειράζει το συγκοροδούμε. Παλάς, Κλάρος. Κλάρος έχει πάλι πάει το σπίτι του αντίπαλο, τον Ρωμανόλη. Μέσα ο Παπίας για τρεις, μέσα το δύο φάρ. Ήταν ο Σταβάνης 19-20. Σερνίδης πάλι με ο Ρουμανόλης από τον οποίο πήρε την μπάλα. Σταβάνης τη wingside του Σερνίδης και πάλι καλό πάχι γέμμα. Ο Ρουμανόλης έχει βρει ελεύθερος στην κορυφή σου για 3 είναι άσοχος Κλάρος στο rebound. Αφίας και το πήρε το rebound. Πήρε την μπάλα από τον Σπέγγιζο. Σερνίδης απέναντί του λότερος παίκτης. Έπρεπε να σκρίνει παραμένει πάνω του και ο Σταβάνης τώρα ανάμεσα από δύο παίκτες είναι έτσι το χώος πράγματι. Είναι 9-22. Λιβάνης. Λιβάνης, Μαντομανόλης. Καλό πάθος είναι γρήγορο για μια ακόμα φορά. Όχι διαστικό όμως, στην Παλμίνη. Ένα jump shoot με ταμπλό είναι άστοχος. Το φιάς. Το rebound. Παλάς. Το πάει και μάζει να περάσει το παρκέτ. Τώρα έχει ψηφικό γύφτης του στην πληροφορία στη Γραμματεία. Κλάρος ένα jump shoot. Αυτός της Ευρωπαίας είναι άσχημος και βρίσκεται ελεύθερος παρ' όλα αυτά, μόνο όλοι. Για τρεις θέσεις το πάρει. Τον Μύρις. Τα πήρες έχει διπλώσει άμυνα πάνω του, θα υπάρξει jump ball πράγματι. Το Βελάκι δείχνει. Αυτό που το Βελάκι δείχνει, δεν θα έρθουν γόντς, δεν θα έρθουν γόντς. Καθόλου άκυρο το γραφτάκις. Πρέπει να έχει πέσει πιθάρου. Καμπτή μπρόκερ, τον Μύρις. Στη ζώνη!
φάουλ. Στον Τζίπη. Είδωμα λέει χαρακτηριστικά ωραία. 1-1. Μεροφάκης. Φαλάς. Φαλάς θα πάρει ένα screen, ένα jump πίσω από το σκέλο λεπτά. Είναι έλθο κόσμος τελικά. 21-24. Τον Μονόλη. Στον Τμίδης. Πάλι μας Μονόλης. Σταμπάνης. Του Τζατρίς με μεγάλη καμπύλη είναι Άσκος Μοτιβάνης. Θα έχουν περάσει εκτός. Βαλάς. Βαλάς θα πάρει ένα σκέντρο λεπτά. Τούφας στο λεπτά του πάλι έχουν τυφαλά. Καλό πας είναι ένα jump shoot λίγο πίσω από το έτσι μιλωτέρο πολλά να φέρνει στην ταπίρη μια στο πόδι. Μανώλης. Μέχρι μέσα με ταμπλό έστοχος. 23-24. Μια ακόμα αλλαγή από πλευράς. Πρόκειται ο Σαρόπλος περνάει μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ. Δέσου το Σιβάνι. Κάμε ανοιχτά λέει χαρακτηριστικά από βία. Προκανώνοντας μία ακόμα δίκηση. Θα πάρει ένα σκέφτονο λεπρά, ένα jump που είναι άνθρωπος. Καφίρις, το εμπάμ, το χείρις. Καφίρις, το πάνει σε διατσερίς με μεγάλη καμπύλη. Έχω βρεθεί ελεύθερος που αφαιρθεί, είναι άνθρωπος. Επιθετικό εμπάμ του Ρόμπλος, κόβει για τον Παπία. Βρέθηκε σαν νίντζε εκεί πέρα, θα κερδίσει το Παύλο Μοντρίας. Με τον Σαρμίδη. Λεχνιασμό που ο ίδιος οργάνωνε, έναν ακόμα. Φαλάς. Φαλάς μέχρι μέσα, ωραία πάσα, δεν καταφέρει να πείσει ο Τζίφας. Με το παρέμβαση η μπάλα περνάει εκτός. Με το παρέμβαση Σαρόπουλου. Δεύτερη καθυστέρηση από τον πάγκο. Δέχει του ένα jump shoot από την προφορά, αλλά αυτό είναι καλά. Τον Τζιούφα για αυτό το στόχησε. Σερνίδης. 5 λεπτά ακόμα για την συμπίδωση πρώτου μισού. Ξαρόπλος. 23-26, 2-1 ατοματικά. Τρεις θα γυρίσει, είναι άσχος μια φορά. Πάρα πολύ μαχητικά είναι άσχος να πάρει προσπάθεια στο δεύτερο rebound. Ο Φίας κόβεται. Καθαρά, όσο το δεύτερο αντίπαλο. Τζόνι λέει ο Βλάχος από τον πάγκο. Φαλάσσο για δύο έχουν εντύπωση, είναι άσχος παρόλα αυτά. Είναι από τον Τερόπλο. Εντάξει και δείξει θέλει να τρέξει. Ο μόνος που μέχρι μέσα στέκεται στον αέρα είναι άστοχος. Ραφάκι στο rebound. Παπίας. Παπίας μέχρι μέσα. Θα μετρούσε το καλάθι. Θα αρχίσει σε δύο βολές. Πάλι πήρε από το Ζαφύρι. Στην δεύτερη διαφορά στο 5-23-28. Ζωτμίδης. Ρόπουλος. Όλοι Ζωτμίδης στα 14 λεπτά. Σε δίνει το πάρα φωτογραφάκι. Είναι μέσα σε καυτή πάσα από το σπιτιά από διάφορα τους Ζερνίδης είναι μέσα. Μόνος του είναι έστωχος. 25-28 είναι μόνος δημιουργήσει. Ελεύθερο χώρο για τον εαυτό του. Αφίας θα είμαστε την πρώτη ευκαιρία μόλις στην τερματία. Αφίας. Παρακολουθεί την μπάλα, παρακολουθεί την πάλι. Είναι μέσα λεφτά.
δευτερόλεπτα. Είμαστε έτσι. Δεν είναι άσπρο το καφίρι. Είναι ακόμα rebound. Τον αναβάλει. Πάλι καφίρι, στο ρεμπάλι πλάτη των Γιούφα. Στο πια τρεις μαρκαρισμένα από τη γωνία είναι έστοχο. Στην χέρια την παίκτες των Brokers, οι οποίοι ισοφαρίζουν τρέχοντας ένα ακόμα σερί 5-0 από το 23 στο 28 είναι διοικητικό, ματσάροντας τους 28 πόντους των αντιπάλων, τους οποίοι έχουν καλέσει time out, επιτρέπουμε το πολύ λίγο και θα τα πούμε μετά 3 και 15 στις 4 περιόδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο 8 του Μαντζουλή, το λέω τους κόρνουμε στο 28 3 και 11 και την λήξη της 4 περιόδου πήγαν πως το 28 όλα, αλλά δεν κάτσε καλά. Anyway, Clark έχει περάσει στο παρκέ. Ας περάσει από τον Πάγκο. Αφήσε την κρατήσει. Έτσι από προσπάθεια του Κιζέτη είναι έτσι. Στα δευτερόλεπτα είναι την βουλή και ο Clark θα γυρίσει, θα εκτελέσει. Έπειτα από 360 είναι άστοχος. Θα βάλει στο rebound. Ο Ρουμανόλης. Άλεξε με γωνία ξανά. Στη γωνία του πια τρεις άστοχος του Σαρόπουλος αφήσε το score rebound. Ο Ρουμανόλης είναι πια τρεις και πάλι το έχει πάρει προσωπικά αυτός τώρα. Είναι άστοχος. Στην κλινική της έχει πάρει προσωπικά στο σύνολο δεκάλεπτο που κάθεται στον πάλι εδώ και αρκετή ώρα. Κόψει το αλλά με φάουλ. Δύο βολές. Αυτό έχει χειροποιήσει τον Ρουμανόλη. Παλά στις βολές. Έχω από την πρώτη. 28-29. Έχω από την δεύτερη. 2-2. 28-30. 4-2 τα ομαδικά φάουλ. Πριν είναι τεχνικά και παιδούχοι που έχουν αφιερωθεί με 4 και δεν έχουν ακόμα να δώσουν. Ο Ψαρόπουλος. Θα πάνει στο Παπαδονόλης. Θα έχει πάει ο Ψαρόπουλος, θα γυρίσει. Είναι άστοχος. Ίσβρωξε την πάντα στο γραφάκι. Για να κλέψει τον καθίτη σαν νίντζα και φαλά συγκράτησε κατέβαση την μπάλα. Κλάρος στην κίνηση πάει μέχρι μέσα χωρίς να κάνει τρίπλα. Είναι έστω με το αριστερό. 28-32. 2 λεπτά ακόμα για την συμπλήρωση του πρώτου μισού. Αμυναζόνης τώρα αυστηρή από τους κομπλέ. Τερνίδης, βλέπεις μια σπάσα ωραία στο δαφύρι ο οποίος θα γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες. Άστοχος. Είμαστε στο rebound και ξεκίνησε σαν το γήπεδο μαζί με την Παπία. Βαλάς δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει παρέμβαση του Παπαδονόλη. Συγκράτησε ο Ζαφύρης. Βερνίδης κλέψιμο θα συγκρατήσει ο Παπίας από παρέμβαση του Κλάρη. Τώρα λάθος το λάθος και με παρόμοιο τρόπο το κλέψιμο. Την κίνηση Βαλάς μέχρι μέσα. Φάουλ από τον Ζαφύρη. 2-10. Δεύτερο του Ζαφύρη. Ένα τούτο από τους μεταφέρων πλών. Άστοχος, πήγε το εξωτικό λοιπόν το ίδιο στο καπλό είναι άστοχος στα τζίλι. Ο Νόλης θα πάνε σε ένα jump shoot χωρίς να το σκεφτεί είναι άστοχος. Θα πάει στο rebound το πιάς. Φαλάς. Ζήτησε αλλά δεν πήρε το καφάκι. Φαλάς ένα στις μέσης απόστασης της αγωγής της απελευθερωθεί είναι άστοχος. Θα μας πει. Θα πάνε στο rebound, θα το βάλει. Είκοσι τελευταία δευτερόλεπτα, 15 εκ των οποίων είναι για τους μόβους. Θα πάνε. Θα πάνε όλοι. Θα πάνε στο rebound, ένα jump. Του τέλει στο φως, 30-33. Το δέντρι καλά και να αφήσει τον πρώτο μαζί του κόλλητς. 7 δευτερόλεπτα, κεφαλάς. Δεύτερο κέντρο, ζούμε για 3 στην κίνηση απέντε στον Παρμονόλη. Μέσα! 36. Είναι ακόμα μπάζερ μπίτα η συνήθιση της δεύτερης
περίοδου, όπως και της πρώτης. Σε 6 πόντους διαφορά, μόλις 2 το φάουλ της περίοδου, γιατί συνεχίζει κάποιος νούμερος, επιστρέφουν σε πολύ λίγο μέσα. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαρτίνε Νικόλαιτ, το σκύπτρο στο 30-36, πρώτη κατοχή για το δεύτερο ημίχρονο. Είναι για τους κομπλέ οι οποίοι προηγούνται με 6 πόντους. Ελπίζω δεν κατάφερα να αποσπάσω πληροφορίες κατά την μεριά της Ανάπαυλα. Τους δύο πάγκους, μια τερμιστικοπάθεια, ο οποίος ένα jump shoot είναι άστοχος, το πρώτο jump shoot του δεύτερου ημίχρονου. Σεβάνης, Μοσχάκης, Σαρόπλος, Βλάχος. Και στην Μικίδη, ο οποίος έχει περάσει στο φαρτιστό διαφρύσας, όπως ο Βλάχος στην Μικίδη θα πάρει την μπάλα, έχει το περάσει μετά από πολύ ωραία και βαρκές φάουλ από τον... Κεφαλά, όλοι κλίν κλάρου για τους κομπλέν, δηλαδή τις δύο φασπαπίες, γραφτά και θαλευράς και κεφαλάς συνθέτουν την αρχική πεντάδα στο δεύτερο μισό, στην Μικίδη. Κάτσις. Μέσα χωριστικό, ένα αέριο είναι άνθρωπος του Σαρόπουλος που πήγε, δεν κατάφερε να πάρει το εξωτικό rebound, το χρόνο που την ψήφιση τελείωσε. Βαλάς. Βέβαια, σε 16 παραμένει το σκόρο, πάρει αυτοί από το Ζιούφα. Μπορούσε να φλέξει το σκόρο και το αποκτώ, δεν τα έκανε παπίας. Τζαστρί, καλάντος, είναι άνθρωπος. Αλλάζουμε στον αλευρά, ο Στάκης το δε άνθρωπος έχω στο δεύτερο μισό. Anyways, Λάχος μέσα έχει βρεθεί στη γωνία, ελεύθερος στην εκείνη, δεν πήρε το τρίποδο. Εμείς μέσα θα φύγει, πάρει το καλάτι, μία ακόμα προσωπική ενέργεια. 32-36 το δέρμπι καλά κρατεί και στην έναρξη του δεύτερου μισού. Καλά. Δεν θα τρίξει μπαλά μέσα στη ρακέτα. Στον αλευρά. Βεβαίως θα δώσει ένα σκύρτο ο οποίος πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μια πάσα, θα ζωγραφάει και είναι άστοχος. Πολύ ψηλά φυσικά ο Παπίας δεν καταφέρει να πάρει το πιο rebound του Σάντζης. Κάτι σαν από δύο. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Παπία. Λάχος. Βυρυγκίδη. Του Τζατσερίς, αυτό δεν έχω δεχτεί. Ελεύθερος έντομος! 35-36. Ένα ακόμα σερί, 5-0. Το παιχνίδι το σερί από τη Φιλεσπίλη. 30-36 στο 35-36. Φιάς. Φαλάς. Έχει βάλει πάλι στο Μοχάκι, θα γυρίσει. Είπα από δύο παίκτες είναι έντομος. Άστοχος διορθώνω, πασχύλατος. Αυτό και το σκάκι σκαφτή πάσα θα δεχτεί, θα πάει μια βγάλη μια ακόμα και θα κρατήσει το κεφάλι και ο δύο μας κεφαλάς που κόπηκε αλλά με φάουλ από τον Βλάχο δηλαδή ο Βολάς το σώμα λέει ο Βλάχος δύο Βολάς παίρνει το άνθρωπο στο μίδια. Έστω εγώ συμπάζω εγώ λίγο μπαλάσκο. Στη δεύτερη, 35-35 χρόνια στο τρίποντο. 1-2 ομαδικά στην τρίτη περίοδο. Μικίδη, αλλάξτε με το Μοσχάκι. Ξαναδώσει την μπάλα. Λάγος. Η γωνία της Νικίδης κοίταξε τη γραμμή του τριχόδου, νιώθει καλά, είναι άστοχος όμως. Ο Γιωβάνης δεν κατάφερε να πάρει το φυσικό rebound γιατί ήταν από πολλές προσπάθειες. Και έφεξε τον μπάλο του Παπίας μέχρι μέσα, μία ακόμα προσωπική ενέργεια είναι άστοχος. Ο Ρόμπλος στο rebound. Σε Νικίδης. Γιωβάνης μέσα, ωραία πάση με την Νικίδης είναι στην κίνηση. Θα φύγει πάνω καλά, θα βγαίνει σε δύο παίκτες, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Παλάς, πάλι Παπίας, θα καταφέρει να γυρίσει την μπάλα. Λίγο πριν να την περάσει εκτός. Απέναντι στον Περσιμπάνη, το 6-4 χρόνο. Προσπαθεί να εκτελέσει, είτε και το τέτρος πίκης πάνω του Τσιμικίδης. Με τα μπλό είναι έστω προς ο Παπίας. 35-40. Περσιμπάνη. Ρόμπουλος, Τσιμικίδης στη γωνία για δεύτερη φορά, αστερή. Λάχος.
Κάτι. Πάλι Βλάχος, θα πάρει το τρίποντο έχω τους δεξιέλευτρο. Είναι το τελείο να φάω σε επίθεση στα 5 από Αβιάς. Παλάς. Δύο φας. Βλάχος τώρα ζει στο Αβιάς. Είπε να βγει, δεν πήρε την μπάλα. Το γραφάκι σε ένα jump shooter του Βλάχος. Αμάντας. Μια από τους δύο φαβίες έκανε μια βόλτα στην baseline. Δίπλα στην baseline μπάλα, γιατί αν πατούσε την baseline, αν ήταν στην baseline θα περνούσε εκτός μαζί με την μπάλα, την κίνηση. Έλαβε τη βοήθεια από το Μοσχάκι, θα τους αναδώσει την μπάλα, έχοντας βρεθεί ελεύθερος, θα δώσει για 3. Είναι άστοχος. Τις χώρι μπάλ, θα τον τελική θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, έπειτα από όντως για αντιπάλου. Του καλέσει και συγκυρία, με τον Βουλό Αλίκος χάρη και απόψε, θα σας φάσει. 2-4-2. Για να βρει να κρατήσει, έχασε την παλούτα σε αυτόν τον χρόνο. Την κίνηση για το coast to coast. Πάρα πολύ ψηλά είναι άστοχο. Το σκάκι σε κατάφερε να κρατήσει πρώτο χρόνο στο δεύτερο απέναντι. Το κεφαλάκι είναι φωτομένο από τον πάγκο. Έχει σκοτεί την κίνηση, όλα καλά. Σκάκι, πολλά θα ανεβαίνει να τον πιέσει. Θα είναι αυτό το 2 θα χάσει τελικά από το οποίο 2-2 μηδενό τώρα. Θα ρηθεί το γήπεδο και φαλά θα πει. Όχι, είναι άστοχο. Τώρα θα το rebound. Αμυντική ανισορροπία τώρα στο σκομπλέ. Αυτή πάσα ωραία αυτή την κίνη. Πίστη, η μπάλα είναι άστοχος. Η μπάλα μπήκε και βγήκε από το παξιφάνι. Η σκόρη πάνω ούτε προσπάθεια από τους παίκτες του Παπίας. Ανάμεσα από δύο, απέναντι τους δύο παίκτες. Να άστοχο. Το σκοροπίας κόψιμο έτσι, υποξία, κότατο. Δύο ρεύς. Αυτή παραμένει στο μπλε. Αβίας. Μια παραφορά. Θα κλέψει όμως κάτι και μπροστά από πάρει, θα του δώσει τώρα την πάρα στην κυρική. Ο οποίος έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Time out πριν καν μπει το καλάθι. Το αναγγέλνουνε τη μοβ. Τι πήρε το time out. Διορθώνω. Κομπλέ πήρε το time out πριν καν μπει το καλάθι. Θα συνεπήρε λίγο ρεφό στο παιχνιδί ο οποίος είναι σπρεμίδι. Στις τελευταίες αρχικές φάσεις πλέον 39-42 επιστρέφουν σε πολύ λίγο μήνες μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο σκορ του Μαντουλίδη Κόλλης 39-42 το σκορ που είναι εκεί. Με το παίρμα του κάλεσαν οι ίδιοι κομπλέ είναι για αυτούς. Ο Δωραφάκης. Υπηρεία. Έχει πέσει κάτω, σε ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Φάουλ που έχει προωθήσει τον Τεντνίδη. 2-2 πραγματικά. Τρίτο προσωπικό. Για αυτόν. 3-24. Όλα καλά. Θα σηκωθεί και πάρει την μπάλα. Πάρει το σημείο από το κλάδο, το δίνει με την λογική, το εκμεταλλευτεί. Υπάρχει Κωνσταντίνης, παρέμεινε κολλημένος πάνω από την μπάλα. Τρέχει στην τελική της, φάουλ από το κλάδο. Όλα καλά. Μουσχάκης είναι μοναφορά. Κλάδο στη γωνία. Πάλι Μουσχάκης, Κωνσταντίνης. Η τροφορή μπάλα σου για 3 θα το πάρει στη γάμι ντόπερνε. Γάμι δεν ντόπερνε. Κυριακίδης. Άστοχος. Παλάς. Περνάς τον Κλάρος. Θα του τρίπ μπάλα, θα βγει ένα πικερόλ. Στα 11 δευτερόλεπτα έχει βάλει. Κάτσε τον Βλάχο, θα γυρίσει. Είναι άστοχος. Βλάχος στο rebound. Περάσει το κέντρο. Πάει να πάρει την μπάλα. Ωραίος Παύλου Βλάχος, την κίνηση με την Μικίδη, φορευτή, πόιν έντοχος! Μια ακόμα προσωπική ενέργεια, 41-42. Θέλεις έτσι τον Παλά, τον Κύπα. Παλά σε ένα τάρτσο μακρινό, είναι άστοχος, Βλάχος. Ήταν σε πάρει το αμυντικό rebound, είναι επιθετικό από το γραφάκι, ο οποίος είναι άστοχος. Το δεξί χούπ που επιχείρησε, Κουκάκη. Για τρεις, έστωχος και πάλι! Ζαρόφυλλο αυτή τη φορά, 44-42. Μάλιστα να περάσει στο χαρτιό λεπράς. Καλά. 2-3 ομαδικά. Έχει σταματήσει την τρίπλα, για τρεις θα το πάρει. Είναι άστοχος έρμπολ. Λάχος, δεν σταματάμε φωνάζει κάποιος στους παίκτες του. Καθήπασαν στην κίνηση, στην εκείνη, στα σύμφωτα! Καλά!
Είναι το φάουλ του Κλάρου, ο Λευράς θα περάσει στο παρκέ, αλλάζοντας το γραφάκι. Ο Κλάρος θα παίξει με 3 φάουλ, όπως φαίνεται, σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Νίκησε αρκετά. Γράφει το γεγονός ότι ήταν ελεύθερος ο Λευράς και μπορούσε να κάνει την προσπάθεια. Σχετικά ήταν ενόχλητος. Είναι άσχος την πρώτη πολύ καλή λεπτά. Ένα ακόμα φάουλ έχουν δώσει την μόβ. Κανένα. Το μπλε. Δύο ακόμα λεπτά για τη λήξη της και της τρίτης περιόδου. Φυσικά. Μιλήσατε με επαρχία αρκετές φορές σε κρίσιμα σημεία. Έχουν κρατήσει κοντά και τις δύο ομάδες έφτωγες στη δεύτερη. Πολύ αλεκά. Χάκης. Νικίδης. Για τρεις και πάλι είναι άστοχος. Εδώ θα διώξει. Θα βρώξει την μπάλα εκεί που θα τα πόδια του Βαπία. Στην επόμενη κατοχή παραμένει για τη Σμόβ. 101 δευτερόλεπτα ακόμα στο Νικίδης. Την πλήξη τρεις περιόδους. Ρόμπλος του για τρεις είναι άστοχος. Θα βρώξει την μπάλα προς τα πίσω. Θα την κρατήσει από τον Βλάχο. Στο Νικίδης. Μουσάκης. Να μακρινό jump shoot άστοχος Βλάχος θα είναι στις 30 και τα ένα ακόμα επιθετικό, ένα slow term με το μεξί χέρι από την Κυριακή που είναι άστοχος. Παλάς. Παλάς πέσει μέσα, Κλάρος. Κάνει μία προσή. Παράβαση. Τώρα ευκλήματα. Τώρα ευκλήματα 3. Καπανεβάζουμε το σωστό, πολλές συναλλαγές. Πολλές συναλλαγές και ρυθμού στο παιχνίδι. Κουσάκης. Μέχρι τέλει. Κουσάκης. Είμαστε μέσα από το παιχνίδι, γιατί πως χάκης στην κορυφή δεν παίρνει το τίποτο. Βλάχος ένα running slow, δεν είναι άνθρωπος. Δηλαδή κόρη πάνω τους ραφώνει την πάρα στο παιχνίδι. Κουσάκης. Κουσάκης. Δεν θα πάρει το τρίποντα στην φορά, πάει μόνος με τη μέση, θα με ταμπλό πέτοντας άστοχος Κλάρος. Έπειτα από το παπί από έντρος, θα πάρει τώρα την μπάλα. Από το ευρά μόνος του, πάει για... Λέει απ, μία ακόμα προσωπική ενέργεια από το παπί απ. Παίρνει σε δύο παίκτες ταχύτατα. Ένα ακόμα voice crack. Δύο στο counter. 20 δευτερόλεπτα όλα για τους mob. 12 δευτερόλεπτα για τους mob. Θα μείνει 3 στο μπλε. Μίλησε να δέρθουν ένα από δύο, ένα jump shoot έστωχο στο Ρόπλο. Μπέκει στο Ρόπλο, μπέκει στο Ρόπλο. Παπίας, πέρασε το σπίτι. Φάουλ σε νεκρό χρόνο, δεν κάνω λάθος. Σε νεκρό χρόνο, πράγματι. Θα δω τον Τσιρνικίδη. Θα παίξω ένα δεύτερο λίγο ρε. Είναι έτοιμος για την αναφορά, όχι. Εγώ πάνω θα πάρει το shoot να γίνει προσπάθεια στην πρόθεση των κομπλέ. Το 14. Και παράσι είναι στην αναφορά. Λέξεις πέρα το μοσκάκι. Πάρα παραμένει για ένα δευτερόλεπτο. Το κομπλέ. Γυρίσα λεπτό θα με τρούσα ρε μεν είναι άστοχος όμως το 2045. Το σκορ που έχουμε μετά από τις 30 αγωνιστικών λεπτών είναι πολύ λίγο μερίδα μαζί μας. 5 πόντους διαφοράς στους Ρόγκες. Επιστροφή λοιπόν στο Χριστό του Μαντουλίδη Κόλλιτς, το σκορ είναι στο 50-45 υπέρ των Ρόγκες, οι οποίοι έχουν και την πρώτη κατοχή κατά την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Ο Ρωμανόλης. Για να δούμε αν μπορούν να επανακάμψουν και πάλι κομπλέ Βλάχος. Η φορά δεν είναι μεγάλη, σίγουρα δεν είναι απαγορευτική για 5 πόντους. Τα μπλό είναι άσχος στο Ρωμανόλης, στο παπία στο rebound. Σε αυτόν γίνεται το ρόλ. Πόγιο λέει απανάμεσα σε δύο παίκτες από τον Λευρά είναι άσχος. Μανώλης.
Μανώλης, Τονίδης. Άλλαξε τον Μανώλη, ένα jump shoot με jump block, πάλι άστοχος. Καλά στο rebound. Ένα jump shoot, είναι άστοχο, τον ίδιο Κωνσταντίνης στο rebound. Πέσει λίγο ο ρυθμός ομολογουμένος που είναι την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Λάχος. Τσαμπάνης, θα σκεπάσα ο Μανώλης και πάλι ο Τσαμπάνης θα γυρίσει να βρει τον Βλάχο σου για τρεις αυτός από την κορυφή μέσα! 53-45. Ο Παλάς. Δύο φορές, πάλι και ο Παλάς, κλάρος ένα jump shoot με γλυκό σουτάκι από τον δικαιολέτρο φιλέστοπο. 3-47, ο Μανώλης. Σας βάζει την επίθεση ο Γκάρτον Ρόγκερς. Καλό παχυντήρι, 4 παίκτες και πάλι κυκλικά λάδι μπάλα από τον Μανώλης. Στη weak side ο Μουστενίδης τώρα θα πάρει και αυτό την μπάλα. Μην είναι παραπονεμένος, για 4 λάχος είναι άνθρωπος και πάλι έχω τον γλυκ αυτή. Είναι άνθρωπος τώρα, κλάρος στο rebound. Παλάς. Το πάρει έχω τον βεθεί επιδεικτικά ελεύθερο του κλίπας είναι άνθρωπος airball. Αφήνει τον παραφορά, ο Μανώλης, ο Ζαρνίδης. Πάλι ο Μανώλης, κοίταξε το καλάθι Ζαφίρης. Βρει από το θεωρητικά σημείο δράσης του. Ζαρνίδης, λάχος και λάχος και Ζαφίρης. Συνόσχημα τώρα, στους για τρεις. Ο Μανώλης είναι άτοχος Ζαφίρης. Στο επιθετικό rebound, έπισε πολύ κοντά ο Κλάρος. Πήρε το αμυντικό. Υπίας. Θα δώσει μια πάσα, θα γυρίσει με δεξί χουκά στο χώρο του Κλάρος. Θα γυρίσει με δεξί χουκά στο χώρο του Κλάρος. Γίνησε και ο Βλάχος, ωραία πάσα στο γίνησε και πάλι ο Σταμπάνης από την δεξιό rebound από τον Βλάχο Αίστοχος. 15-47, άγρια όμορφα στο χωρίδι. Όμορφο χάος, θα το χαρακτήριζα. Όμορφο χάος θα ήταν υπέροχο στήριο για βιβλίο. Για την ρότα πνευματικά δικαιώματα το έχουμε στην κάμερα. Παπία. Μια μακρινή πάσα στη weak side. Αλλά και με τον Κλάρο πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος ο Τζιόφας. Ήδη στην επιθετική ρημάδα έχει κρυφτεί από δύο παίκτες. Βρήκε ανοιχτό χώρο για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 55-49. Πίσω αλλαγή ο Βλάχος για το παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος, ο Βλάχος θα πάρει την μπάλα. Μόνο Μανώλη. Θα ξαναπάρει σου πια τρεις εγώ με βρεθεί ελεύθερος. Μέσα! 49. Βάζεις και βάζεις την παρέσκεια στο παιχνίδι, βάζεις ένα χαμηλό στο σχήμα. Αν δεν κάνω λάθος στο παιχνίδι δηλαδή. Καλάς. Έχει συνοθήσει ο Κωνσταντινίδη. Τέταρτο φάουλ του Κωνσταντινίδη. Ο οποίος θα περάσει κατά πάσα πιθανότητα αυτός. Να δούμε. Όχι από εμάς. Ο Κωνσταντινίδης θα περάσει φάουλ στον πάγκο που θα βάλει στη θέση του. Χαιρετίσματα. Άλλο στην τρίτη, ήρθαν δύο πόντι με delay της notification. Με τον Χρήστον Κομπλέ. Μεγιβάνης. Λάχος, Αλεξάνδρου Μαρμανόλη. Μεγιβάνης μέσα. Σέρβιρε την μπάλα, το ζεπάνει καλά, είναι άστοχος, σκόρει πάντα στο Ζαφίρι. Ο Ρωμανόλης ούτια 3 στο σημάδι, προσωπικά είναι άστοχος, Ζαφίρι, πήγε και σκόρει κατάφερε. Και μου ζανεί πέρα, Κλάρος, μια μακρινή πάσα από οποία συγκράτησε, ούτια 3 στην κίνηση. Και να γίνει παράγοντας σκίς το τελευταίο εξάλεπτο, είναι άστοχος όμως, και σκόρει μπάουν προς Τζίφα. Πάλι καθία, θα πέσει πάνω το Πεκλιβάνης, κουρόγοντας εντός εγωγικών την προσπίση. Λευκά. 57 είναι. Ναι, ήταν τρίποντος, πάνω τίποντος. Ωραία, ωραία. Ωραία,
Με τα αμφιούτ λαμβάνονται στον κεφαλά, στόχος. Το πάνει. Το rebound. 50, 50, τόσο είναι, τόσο είναι. Ήτανε... Για 3, λάξαμε σαν τρίποδο, ήταν τρίποδο. Ήσασταν 50, 50 και το τελευταίο τρίποδο. Πάρει να... Είναι το κλάρο μέχρι μέσα στο σερβίς, πάλι δύο. Yeah.
Τα μπλό είναι έξω από τη δεύτερη. Και φορά πέφτει στο τρίποντο. 2 και 5 χρόνια τη λήξη. 5-1 τα ομαδικά. Περνίδης. Τσιβάνης, για να βγάλει μια πάσα, θα συγκρατήσει τον Τσιβάνη. Τσιβάνης και πάλι, Ρόπλος, Σοντνίδης. Τσιβανίδης, στη γωνία 9 δευτερόλεπτα. Σοντνίδης, τον Βοντίδη, τον Ρόπλος, την κίνησε, Τσιβανίδης και πάλι. Τσιβάνης, μια τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος, μάζει για τον rebound, το βγάλει τελικό, γίνει τον Ψαρόπλο, ο οποίος κρατήσει την μπάλα και την κατοχή. Πάρει και πάλι, fade away σου. Βαλάς, ο οποίος ανοιχτά λέει χαρακτηριστικά. Αλευράς. Είναι στο μάγκο σαν ο Σιωσίφας. Έρθαν από δύο παίκτες να βγάζει τελικά την μπάλα Μαρτίας. Φάουλ, αντιαθλητικό από την φορά. Στην Τζεβουσίδη, ο οποίος ήταν έτοιμο να ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Κάποιος ετοιμάζεται να περάσει το Μαρτίας. Δεν ζούμε είτε 7 αντιαθλητικό. Να εκεί παρακαλώ. Στις βολές είναι ένα πάρα πολύ κουμπικό σημείο και για την ψυχολογία. 2-2 time out που έχουν νάει. Δεν θέσουμε οι δύο ομάδες μέχρι τη λήξη του μιλιού. Έχω στην πρώτη τη νίκη της. 4 πόντους διαφορά, μαξιλαράκια ασφαλείας πλέον πρέπει να φτάμε και αυτά. Είμαστε πρώτο πυλόν για την Grand Style. Είναι άσχος στη δεύτερη βόλη της πρώτα. Ο Τριγίνης για πρώτα. 2-2! 4-2! Συν κατοχή για πρώτη. Ο Τριγίνης πάρει έναν πόντο που την επίθεση. Τριγίνης στη weak side. Ο Σάκης κοίταξε το αν είναι μέσα στο παρτιές. Για 3 στο ρόπλος. Μέσα! Σύμβος Grand Stimes ο κουτός του Παντρίου Κόλλη. Λεξίδα 2.55, 7 από τη διαφορά. Θα κλέψει την μπάλα Μουσκάκης. Με τη φαλά. Τρικίδης, 3.5 εδώ, πάει μόνο του μέσα από Μουσκάκης. Την κρατήσε δεύτερο χρόνο με καλά. Είναι στα πόδια του. Μουσκάκης. Τρικίδης. Συγγνωνία. Μέντε στο Παπία. Στο για 3 θα πάρει και αυτός. Είναι άστοχος, λάχος στο φυσικό rebound και θα σου λήξει το επίδευμα που πάει μέχρι μέσα. Τρομακτική προσπάθεια του Σιλωσίδη αν έμπαινε. Παίρνει σε δύο παίκτες, είναι σε σύλληπτα ψηλά. Δύο βολές. Αλλαγή. Αλλαγή. Θα περάσει στη θέση του το γραφάκι. Εκτά υπόδειες της διαφοράς, συν δύο βολές για τον Τζιμικίδη. Άφω στη δεύτερη βολή ο Τσιμπουκίδης, rebound ο Τζούπας. Δίας. Παλάς. Παλάς. Πάλι ο Φίας, ακάσει την μπάλα, έκλεψε. Ψαρόπουλος. Πάει μέχρι μέσα, στέκει στον ένα πέραντι στον. Αλλά είναι άσχο το φάουλ. Από τον ίδιο. Σουβαδία. Δύο ακόμα βολές. Μπορείτε αυτό να κάνει φωτιά για να βάλει το δεύτερο. Μόνο για να βάλει και το βγάλει. Ποιο είναι? Να σκαλά. Αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη. Έξοδος στη δεύτερη, 63-56. Μικίδης. Περνίδης στην Βουίσσα της Σαρόπουλος. Καλό πας γέμος, θα έχεις φέρνει και με το χρόνο η πρόκληση. Είναι πολύ λογικό.
Σταυρόπουλος σουτ για 3 στο τοφάρι. Μια στυχώς. Αμπίας. Έτσι ακόμη κι άλλα με φάουλ. Το Ζερνουκίδη. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για την απομείνοντα 31 δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, 63-56 μήνες μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο δικό του Μαντρουβίδη Κόλλες, ο οποίος με συμβολές είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο. Για ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι... κουπλέ. Έτσι όπως την πρώτη, σύγχρεμος από τη γραμμή. Του γκάρντ. Το κουπλέ. Από το παπία το τελευταίο που είχαν να δώσουν το κομπλέ. Κάκης, Ρόμπλος. Φάουλ, του FIFA. Άμα μπουν τα ημάουτ λέει ο Παπίας. Άμα μπει μετά, Τεχνικίδης. Νικόλας. Έτσι όλος την πρώτη. 64-58. Ένα ακόμα time out που έχουν καλέσει τον Blakers. 3 δευτερόλεπτα έχει τυλίξει. Συμπληρωμένα ομαδικά πλέον 7 πόντους διαφοράς που είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο φυσικό Μαντζουλίδη Κόλλες, 7 πόντους διαφοράς στο κεφάλι. Και παραφορά του Βαλάς Γιούπας. Δεν βρουν πόντους και γρήγορα. Ζωγραφάκι στο διάστημα. 3 είναι άστοχος. Θα έχουν το rebound. Φάουλ. Καλά. Το Τζουλίδη, 2 βολές. Δεύτερη φυσικό ριβάνο του Ζαρόπουλο. Του βγαίνει, θα κρατήσει την μπάλα, κάνει μια βόλτα. Περνάει την αυτοπαπία, συνεχίζει στη γωνία. Θα πάρει το τρίποδο, θα κάνει το φάουλ παπία σε αυτόν. 5 δευτερόλεπτα. Μονιστικά, 7 οι πόντοι της διαφοράς παραμένουν. Συνεχίζει σε ένα ζευγάρι, σε ένα ακόμα ζευγάρι ελεύθερο βόλο. Λέψε όπως πρώτη. Δεν κάνει καθόλου χρόνο αμέσως εκτελεί τις βολές. Είναι άσχος ο ίδιος με τελικό rebound. Τελικό σκόρ λοιπόν στο Μαντζουλίδη Κόλλες 66-58. Αποδρούν με τη νίκη οι Brokers κατά την 4η θέση του δεύτερου όμιλου. Θα αντιμετωπίσουν τους Dream Teams στα επερχόμενα playoffs. Κάπου εδώ πέρα γίνονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και στη Master League. Και κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το πλούσιο θέαμα. Ευχές για όμορφη συνέχεια να είστε όλοι και όλες καλά. Να είστε καλά όλα αυτά τα πολύ σημαντικά, πολύ κλισέ αλλά πολύ σημαντικά να αντελέσεις. Γεια σας.